Λες ανοησίες που αποδεικνύονται. Αν πιστεύεις ότι έστω και τα μισά από όσα λες είναι αλήθεια, θέλω να ξέρω κι εγώ. Μέχρι τότε όμως βούλωσέ το. Βούλωσέ το και σήκω φύγει από το σπίτι μου. Πριν κάποιο διάστημα, μου είπε ότι πυροβόλησε κάποιον. Οι μπάτσοι έχουν τρελαθεί. Στέλνει βίντεο στους δικούς της. Σταυρό, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Να την μπλέξεις, Τέλη, είμαι σίγουρος. Θα τον βρω και θα τον σκοτώσω. Είμαι με κάποιον. Όχι με κάποιον. Με τον Χρήστο. Τι θέλετε? Βρήκαμε αυτό και πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει την έρευνα. Τι είναι αυτά? Θα σου πω την αλήθεια. Τον άφησα να πεθάνει. Δεν του έδωσα τα χάπια του και τον άφησα να πεθάνει. Αν θέλει να είσαι με τον άντρα σου... Δεν θέλω. Δεν θέλω να είμαι μαζί του. Μαζί σου θέλω να... Αλήθεια, έχεις ιδέα ποιος του την πήρε μέσα από τα χέρια? Όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εγώ δεν έχω πια καμία σχέση με αυτήν την υπόθεση. Αυτό να πεις στα αφεντικό σου. Η κυρία Θανασιάδη. Έχει κάρτα. Ο Κωνσταντίνος και ο Ηλίας Δουκάς. Αν είστε έτοιμοι, μπορείτε να περάσετε να πάρουμε το δείγμα. Πρέπει κάτι να κάνω. Πρέπει να πάω στην Αντιγόνη. Στην Αντιγόνη? Ναι, δεν το θέλω. Αλλά πρέπει. Αντιγόνη. 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 Νομίζω ότι οι άνθρωποι ζούμε πάνω σε μια παγωμένη λίμνη. Το στρώμα του πάγου είναι λεπτό. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα σπάσει ποτέ. Άννα. Όσοι είναι δίπλα το βλέπουν και τρομάζουν. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ζουν με την ίδια βεβαιότητα. Ότι σε αυτούς δεν θα συμβεί τίποτα που να τους βγάλει από την ισορροπία τους. Γι' αυτούς είμαι εδώ. Για να τους υπενθυμίσω. Ο πάγος έσπασε. Hey, it's weird, my friends are coming. I will reveal to them the things they used to hide. 'Cause I've got pieces in my soul and a lover in my heart. Οι άνθρωποι ζούμε πάνω σε μια παγωμένη λίμνη. Το στρώμα του πάγου είναι λεπτό. Αλλά εμείς, όλοι μας. Είπαν θα ενημερώσω. Δεν θα σπάσει ποτέ. Κινούμαστε πάνω του με αυτή τη βεβαιότητα. Ότι τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει. Τι έγινε? Φύγε, Ηλία. Έγινε κάτι? Φύγε, Ηλία. Ήρθε και σε σένα. Τι είναι? Είναι καλά? Τι είπα? Εντάξει, 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 έρχομαι, έρχομαι, γεια. Εντάξει, εντάξει, μπορώ, μπορώ, μπορώ. Για αυτούς είμαι εδώ. Για να τους υπενθυμίσω. Ο πάγος έσπασε. Είναι από τον blog της γυναίκας σου αυτό, το ξέρεις? Τι σημαίνει? Νώρα? Γιώργο. Τι έγινε, σου ήρθε το βίντεο? Μου έστειλε λουλούδια. Τι? Έστειλε λουλούδια εδώ στο σπίτι, μια ανθοδέσμη. Και το κείμενο που λέει Μακρύδη... Ξέρω, 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 το έχεις γράψει εσύ, ξέρω. Τι θέλει ρε Γιώργο? Τι θέλει από μένα, να με τρομάξει, θέλει? Ηρέμησε, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Ήρεμη είμαι. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω. Θέλει να με σπάσει, Γιώργο. Τίποτα δεν θα καταφέρει. Δεν το ξέρεις αυτό. Ξέρω εσένα όμως. Η Σέβη είναι εκεί? Ναι, εδώ είναι. Ωραία, πες να κάτσεις λίγο ακόμα και θα έρθω κι εγώ. Εντάξει. Βρες τον. Γιώργο, βρες τον.
Έχουν στείλει κι άλλα τέτοια. Πόσα? Αυτό είναι το τρίτο. Και δεν έχει ζητήσει τίποτα? Όχι. Και να ζητούσε δεν θα το ζητούσε από μένα. Γιατί θέλεις να συναντηθούμε? Για να σου δώσω λεφτά. Γιατί? Έτσι. Θα ήθελα να μου πεις πώς γνωρίστηκες με τον Πετρόπουλο στη φυλακή. Από εκεί δεν τον ξέρεις? Και να μην μου πεις το μπικικίνι το κρατάς. Δεν θυμάμαι πώς γνωρίστηκαμε. Όχι, ε. Ναι. Έτυχε νομίζω. Μάλιστα. Έτυχε. Και τώρα θα σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μήπως σου ζήτησε να του κάνεις κάποια χάρη στη φυλακή? Κάτι μικρό? Σαν τι? Κάτι απλό, κάτι που θα μπορούσε εύκολα να κάνει και μόνος του, απλώς το ζήτησε από σένα. Μου είχε ζητήσει μερικές φορές να του πηγαίνω φαγητό στο γελί. Ωραία. Γιατί σε ενδιαφέρει αυτό? Έχω μία τρελή ιδέα για την υπόθεση της Μακρύδη. Και τι σχέση έχει με το ότι πήγαινα εγώ φαγητό στο κελί του? Άμεση. Όταν ένα μεγάλο ψάρι θέλει να φέρει με τα νερά του ένα μικρό ψάρι χωρίς να χρειαστεί να το φάει, αυτό κάνει. Ζητάει μία μικρή χάρη. Management ανθρώπινου δυναμικού, μικρέ. Βασικές αρχές. Και στις εταιρείες και στη φυλακή τα ίδια συμβαίνουν. Και στο λέω γιατί έχω περάσει και από τα δύο. Μόνο που στη φυλακή είναι λίγο πιο τίμια τα πράγματα. Δρόμο τώρα, έχω δουλειά. Γιώργο! Γιώργο! Τι είναι, ρε? Δες εδώ. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Κοίτα την εικόνα. Ναι, τη βλέπω, πάλι δεν καταλαβαίνω. Όχι την εικόνα, την εικόνα. Ποια εικόνα, ρε? Εδώ αυτό εννοώ. Ρε, με δουλεύεις. Βλέπεις αυτές τις κουκίδες? Ναι. Αυτό είναι ψηφιακό αποτύπωμα. Πιανού του υπολογιστή του? Όχι της κάμερας. Μερικά παλιά μοντέλα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Συριακή αριθμή? Όχι ακριβώς, είναι περίπου σαν σήμα κατά τεθέν της συγκεκριμένης κάμερας. Και τα υπόλοιπα βίντεο που έστειλε έτσι είναι κι αυτά? Τι λες δηλαδή, ξέρουμε με τι κάμερα τραβούσε? Είναι μια αρχή. Θέλω να πω, ξέρουμε πού περίπου να ψάξουμε. Είναι ο Μακρύδης έξω και περιμένει. Ωραία, φέρ' τον σε 5 λεπτά. Λοιπόν, τσέκαρα και τα υπόλοιπα και μίλαμε την ώρα για την αθοδέσμη που της έστειλε, εντάξει? Α, περιμένουμε και την γνωμάτευση του ιατροδικαστή για το χαρί του. Τα πήγες πολύ καλά σήμερα. Ήταν λάθος. Σε ξέρω. Σε έχω δει πολλές φορές στον ύπνο μου. Στα όνειρά μου. Στους εφιάλτες μου. Ξέρω ποιος είσαι. Τι είσαι. Τι είμαι? Το πιο βαθύ σκοτάδι. Και το φως ούτε σκιά. Τίποτα. Μόνο σκοτάδι. Γιατί είσαι έτσι? Ποιος είσαι? Δέντρος. Να σε βοηθήσω εγώ. Θέλω να κοιμηθώ. Είναι νωρίς ακόμα. Είμαι κουρασμένη. Πολύ.
Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Ξέρεις τι θα ήθελα τώρα? Τι? Να μην κοιμόμασταν καθόλου. Όχι. Καθόλου. Να πηγαίναμε ένα ταξίδι μακρινό. Πού? Πολύ μακριά. Οπουδήποτε πολύ μακριά. Εσύ να οδηγάς και εγώ να σε κοιτάζω. Ταξιδεύαμε όλη νύχτα και να φτάναμε σε μια θάλασσα την ώρα που θα ξημερώνει. Όμορφο. Γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Γίνεται. Όχι σήμερα, όχι τώρα. Κάποια άλλη στιγμή όμως. Γίνεται. Όχι, όχι. Όχι, δεν γίνεται. Να στεκόμασταν έτσι και να κοιτούσαμε τη θάλασσα. Εύκολο είναι. Όχι. Γιατί, κοίταξε με, κοίταξε με. Αν θες. Δεν καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σημαίνει αυτό? Δεν έχουμε πολύ χρόνο εσύ και εγώ μαζί πριν τελειώσει. Ποια τι να τελειώσει? Αν ήταν να πεθάνω απόψε θα πέθανε ευτυχισμένη. Γιατί σε γνώρισα. Γιατί σε γνώρισα. Άννα. Και εσείς δεν βοηθάτε όμως. Δεν καταλαβαίνω τι περνάω εγώ και τα παιδιά μου. Καταλαβαίνω. Όχι, δεν μπορείς. Πίστεψέ μου, μπορώ. Χτυπάει το κινητό μου και δεν ξέρω τι θα δω. Πηγαίνω σπίτι και φοβάμαι ότι θα δω σημειώματα. Πριν λίγες μέρες ο ίδιος ακριβώς άνθρωπος έστειλε μηνύματα στη γυναίκα μου. Την παίρνει τηλέφωνα, τη στέλνει σημειώματα και το τελευταίο που έκανε ήταν να τη στείλει λουλούδια. Δεν το ήξερα αυτό. Κινδυνεύει και η δική μου οικογένεια όπως κινδυνεύει και η δική σου. Οπότε θέλω κι εγώ να τελειώσει αυτή η ιστορία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η έρευνα. Κάτι έχουμε. Κάτι από αυτός που την έχει δεν ξέρω τι μπορούμε να βρούμε. Τον εντοπίσατε? Ακόμα όχι. Αλλά έχουμε ένα στοιχείο. Εγώ μπορώ να σε βοηθήσω? Όχι. Αν χρειαστούμε κάτι θα σου πω. Ε, θα μου πεις. Παραγγελίες, εντάξει? Ναι. Είδα τα έσοδα του τελευταίου μήνα, ανεβήκαμε. Πάμε καλά. Τι έχεις? Με πήρε τηλέφωνο η Ηλέκτρα. Η Αντιγόνη είναι στο νοσοκομείο. Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Τι? Πότε? Έχει... Όχι, όχι. Την πρόλαβε η Ηλέκτρα. Ωραία. Ωραία. Πώς? Χάπια. Αφού την πρόλαβαν και είναι καλά. Καλά. Πώς μπορείς να είσαι καλά μετά από αυτό? Ούτε το γιο της σκέφτηκε, ούτε κανέναν. Πολύ χαρακτηριστικό αυτό για την Αντιγόνη. Πολύ. Να παίρνει τις λάθος αποφάσεις που επηρεάζουν όλους τους άλλους και να τις εκτελεί. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, θα ήθελα να φύγω λίγο νωρίτερα σήμερα. Όχι. Είπαν ότι θα γίνει καλά. Τώρα μόλις βγήκε ο γιατρός της. Την προλάβαμε. Πού την έχουν? Τώρα μόλις της έκαναν πλήση στο μάγο. Θα της βάλω και ωρό, όπου να είναι θα συνέλθει. Πάλι θα πάνε καλά. Αν δεν ήσουν εσύ. Ήμουν όμως. Ήμασταν τυχεροί και ήμουν εκεί. Θέλω να κάτσουμε λίγο. Γιώργο,
Ήρθε η γνωμάτευση για την νεκροψία του Χαρίτου. Θα δεις μέσα το αίμα του ήταν τίγκα στις βενζοδιαζεπίνες. Τίγκα. Τον είχε ναρκωμένο 2 μέρες δηλαδή, ε. Ταιριάζει και με την εικόνα της Μακρίδη. Το άλλο με την κάμερα. Επικοινώνησα με τα κεντρικά της εταιρείας. Η κάμερα ήταν μοντέλο του 2007. Δεν κυκλοφορεί πια. Ναι και. Το 2009 η εταιρεία είχε κάνει προσωρινή ανάκληση λόγω τεχνικού προβλήματος. Μέχρι να γίνει ανάκληση είχαν πουληθεί 50 κομμάτια. Οπότε ο δράστης χρησιμοποιεί μία από αυτές τις 50 κάμερες. 50 στην Αθήνα, πόσες? Είμαστε σίγουροι ότι την έχει Αθήνα. Σωστό και αυτό. Όχι, δεν είμαστε. Αλλά δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Λέγε πόσες. 4. 4. Μόνο. Οι άλλες? Σε όλη την Ελλάδα. Ωραία ονόματα. Ποιοι τις έχουν πάρει, μπορείς να δεις? Αυτό είναι το καλύτερο. Λόγω της ανάκλησης, η εταιρεία φρόντισε να ενημερώσει όλους τους αγοραστές και έτσι υπάρχει σχετικό αρχείο. Τι δηλαδή, έχουμε ονόματα? Ωραία, ψάξ' τους. Και ό,τι μάθεις σε μένα. Μόνο σε μένα, εντάξει. Οκ. Okay. Γιώργο, κάτι ακόμα. Σε σχέση με τα λουλούδια της Νόρας, κάτι περίεργο. Η παραγγελία δεν έφυγε ποτέ από το Ανθοπολείο. Τι εννοείς? Βασικά, δεν υπήρξε καν παραγγελία. Κανένας courier δεν πήγε τα λουλούδια σε αυτή τη διεύθυνση. Επικοινώνησα με το Ανθοπολείο και μου είπαν ότι το μόνο που έχουν είναι μια προθήκη που λειτουργεί όλο το βράδυ χωρίς υπάλληλο. Σαν αυτόματος πολιτής. Διανυκτερεύουν Ανθοπολείο δηλαδή? Ναι, ξέρω εγώ, κάτι για κηδείες, τέτοια. Άρα λέμε ότι τα πήρα από εκεί. Και στην ώρα πώς τα πήγε? Δεν τον είδα. Δηλαδή τον είδα, αλλά φορούσε κράνος. Η κυρία Θανασιάδη. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Αυτός ήταν. Δεν ξέρουμε, ρε αγάπη. Μπορεί να έβαλε κάποιον άλλον να τα στείλει. Δεν ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Νόρα. Καλά, κάτσε εδώ εσύ. Θα πάω ξανά στο τμήμα να τσεκάρω την κάμερα. Τσεκάρε και τις κάμερες κυκλοφορίας, εντάξει. Οκ. Okay. Νόρα. Πήγαινε, θέλω να μείνω μόνη μου. Αγάπη μου, δεν πρέπει να αφήσεις το φόβο σου μέσα. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν φοβάμαι, θυμωμένη είμαι, έξαλλη είμαι πλέον. Ήρθε στην πόρτα μας, χρησιμοποιεί τα κείμενά μου. Εμφανίζεται στη ζωή μας. Το ξέρω, αλλά δεν ξέρουμε καν αν είναι αυτός. Έστειλε άλλον. Δεν ξέρουμε. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι αυτός ή αν είναι άλλος. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά όσο ξέρει ποιοι είμαστε εμείς και εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός, θα. Ναι, τι. Θα παίζει μαζί μας. Δεν έχει το δικαίωμα. Ηρέμησε. Μπορείς να ηρεμήσεις. Πώς να ηρεμήσω? Θα τον πιάσουμε. Κάνω ό,τι μπορώ. Το βλέπεις. Κάνω ό,τι μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ δεν κάνω. Κάθομαι και περιμένω. Πότε θα επικοινωνήσει μαζί μου και τι θα μου στείλει. Ωραία. Ηρέμησε τώρα. Γι' αυτό κάνω. Περιμένω πώς θα παίξει μαζί μου. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω να κάθομαι στο σπίτι και να περιμένω. Τέλος πάντων, πήγαινε. Πήγαινε στη δουλειά σου. Καλά είμαι. Πήγαινε. Αλήθεια, πήγαινε. Το θυμάσαι εκείνο τον πιτσιρικά? Το τσιράκι του Πετρόπουλου που σου την είχε πέσει? Ναι, τι? Έμαθα κάτι που δεν μου πολύ στέκει. Και σε μένα γιατί ήρθες? Νόμιζα ότι θα σε ενδιέφερε να μάθεις. Αν ήρθες να δεις αν θα τσιμπήσω πάλι για να κάνω καμιά δουλειά του αφεντάκι, άστο. Θυμάσαι τι έλεγες? Ότι αυτή η υπόθεση σου κάνει πιο προσωπική. Στέκει. Δηλαδή? Ο πιτσιρικάς είναι ανιψιός του Πετρόπουλου. Ανιψιός του? Γιος της Μακρίδη από το βιασμό του αδερφού του. Ο αδερφός του Πετρόπουλου τη βίασε. Με τον Πετρόπουλο γνωρίστηκαν στη φυλακή. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση αυτό. Αν ο Πετρόπουλος ήξερε και τον πλησίασε, τι ήθελε από αυτόν? Δεν ξέρω. Για να έχει κάποιον να το παίζει πατρική φιγούρα. Γιατί δεν του είπα από την αρχή την αλήθεια? Και στην τελική τι παίζει με αυτούς? Απ' τη μία έχει ως πρωτοπαλίκαρο το γιο της Μακρίδη και απ' την άλλη στείνει απαγωγή της μητέρας του πίσω από την πλάτη του. Θες να καταλήξεις, ρε Χρουμούζη? Δεν ξέρω. Είναι σαν να το έχω μπροστά μου και να μην μπορώ να το δω.
Υπάρχει προσωπική σχέση, αλλά όχι κάποιο κίνητρο. Αν δεν την απήγαγε τη Μακρύδη για τα λεφτά, τότε γιατί? Εκδίκηση. Τι? Ο αδερφός του Πετρόπουλου πώς πέθανε? Ατύχημα στο βουνό. Έτσι λένε. Το πιο πιθανό να τον καθάρισε κάποιος. Τι? Να πάω να φέρω ένα καφέ. Τι έχεις? Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι όλα αυτά που έγιναν, όλα αυτά που έκανα, σαν να μην είμαι εγώ. Σαν να ξύπνησα ξαφνικά και είμαι κάποιος άλλος. Ναι, κάπως έτσι έγινε. Και στο ενδιάμεσο σε έχασα. Αυτό εσύ το διάλεξες. Όχι, δεν ήταν επιλογή. Δεν το διάλεξα. Ήταν κάτι άλλο. Τόσο δυνατό, ε? Τότε ήταν. Πολύ. Και ακόμα είναι. Με πληγώνει ακόμα. Δεν το περίμενα, αλλά συνεχίζει να με πληγώνει. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι εσύ ήσουν πάντα εκεί. Άρα φταίω εγώ, αυτό μου λες? Όχι, όχι, καθόλου. Δεν εννοώ αυτό. Αλλά τι εννοείς? Δεν ξέρω αν μπορώ να σου εξηγήσω. Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις. Ναι, ούτε εγώ. Με αγάπησες πολύ. Με αγάπησες με έναν τρόπο βαθύ. Αλλά δεν χρειάζονταν να γίνουν όλα αυτά για να το καταλάβουν. Ότι άργησα να καταλάβω πόσο με αγάπησες. Άργησα να καταλάβω πόσο σημαντική είσαι για μένα. Ότι εγώ φταίω. Αυτό λέω. Καλά, δεν το βγάζει καθόλου το κράνος. Άλλες κάμερες εκεί κοντά, έλεγξες, για το όχημα? Δεν έχω βρει τίποτα. Ωραία, τσέκαρε αυτό με το αποτύπωμα της κάμερας και αν βρεις κάτι, πες μου, εντάξει? Οκ. Okay. Η Αντιγόνη έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Τι λες τώρα, πότε? Σήμερα τη βρήκε η Ηλέκτρα, είχε πάρει χάπια. Στο τσάκ την πρόλαβε. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Ναι, αλήθεια είναι πως είναι λίγο περίεργο για την Αντιγόνη. Τι, αυτή είναι ασταμάτητη. Σκυλή, δεν αφήνει κανέναν. Τι λες? Λέω ότι μπορεί να μην ήταν ακριβώς και απόπειρα αυτοκτονίας. Αλλά να ήταν τι? Σου λέω ότι πρόλαβε στο τσάκ της, κάνα πλήση στο μάχο. Αν δεν είχε πάει η Ηλέκτρα, θα είχε πεθάνει. Τι ήταν? Εντάξει, Ηλία, δεν σου έθιξε την Αντιγόνη. Λέω περισσότερο ότι όλο αυτό μου κάνει σαν κάτι που μπορεί να έχει κάποιον άλλο σκοπό. Τι με κοιτάς? Ένα τέτοιο κάνει και παίρνει άφεση αμαρτιών από το γιώκα της. Άμεσα. Γιατί δεν την έχεις ικανή? Εγώ πάντως την έχω. Δεν ξέρω, ήταν πολύ ξαφνικό. Μη με μπερδεύεις άλλο. Δεν σε μπερδεύω, Ηλία. Σε ξεμπερδεύω. Η Αντιγόνη ξέρει πάρα πολύ καλά πάντα πού να χτυπήσει. Και σένα σε έχει λυγίσει ήδη, κάνω λάθος? Όχι. Μην την αφήσεις να θελώσει το τοπίο. Όχι τώρα, όχι αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη φορά που ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Μην την αφήσεις να σε επηρεάσει. Τα αποτελέσματα.
Πότε είναι? Το βράδυ. Μου είπα να πάμε να τα πάρουμε μαζί. Και μετά δεν θα μπορούν να πουν τίποτα. Ούτε αυτός ούτε η μάνα του. Αύριο μπορεί να βγεις, οι γιατροί λένε ότι είσαι καλύτερα. Καθόλου καλά δεν είμαι. Γιατί δεν νιώθεις καλά? Ρωτάς? Εσύ ρωτάς? Πίστεψες σε αυτά που σου είπαν οι άλλοι και δεν πίστεψες σε μένα. Εσύ, το παιδί μου. Το παιδί που άφησες τον πατέρα του να πεθάνει. Ήταν φρικτό αυτό που έκανα. Αλλά για μένα ήταν μια λύτρωση. Εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις γιατί είναι πατέρας σου. Εγώ ήμουνα δίπλα σου όταν όλοι σου γύριζαν την πλάτη. Δεν με ενδιαφέρει τι έχεις κάνει για μένα. Αυτό δεν σου δίνει κανένα δικαίωμα. Θέλησε να δώσω ένα τέλος. Και τον άφησες να πεθάνει. Ναι. Και δεν το μετανιώνω. Μπορείς να το καταλάβεις. Μπορείς. Τι άνθρωπος είσαι. Τη δική μου την πλευρά τη σκέφτηκες ποτέ? Εμένα με σκέφτηκες? Αντά με το μέρος του ήσουν. Τα έβλεπα όλα, καταλάβαινα τι γινόταν. Όχι, τίποτα δεν καταλάβαινες. Γι' αυτό και έγινες αυτό που φοβόμουν περισσότερο απ' όλα. Σαν εκείνον. Να μη σέβεσαι την οικογένειά σου. Μιλάς εσύ για οικογένεια. Την οικογένεια την κάνουνε δύο, Κωνσταντίνε. Ακόμα και σήμερα μαθαίνω πράγματα για εκείνον που δεν ήξερα. Τίποτα δεν έκανα για να τα αξίζω όλα αυτά. Εσύ τα προκάλεσες όλα. Εσύ. Φύγε, Κωνσταντίνε. Φύγε. Γιατί μου τα ρωτάς αυτά? Δεν σου πέρασε ποτέ από τον. Στο ίδιο χωριό μένατε. Λες δάξαρα για τον Πετρόπουλο και να μην είχα μπουκάρει. Εγώ έφτασα έξω από την πόρτα. Αν ήξερα με ποιους είχα να κάνω. Πότε? Δεν έχει σημασία. Αν ήξερα. Αν συνεργαζόμασταν από την αρχή, μπορεί τώρα η αδερφή σου. Τον αδερφό του Πετρόπουλου. Τον Άγγελο. Τι τρέχει με αυτόν? Ατύχημα ήταν. Γιατί μου τα ρωτάς αυτά? Τι σχέση έχουν? Έχουν περάσει 20 χρόνια. Και έγκλημα να ήταν, θα έχει παραγραφεί. Έγκλημα ήταν αυτό που κάνει στην αδερφή μου, που την άφησε με ένα παιδί. Ή αυτό που κάνει στα κορίτσια στο βουνό στην Καλύβα. Αυτό ήταν έγκλημα. Το άλλο ήταν ατύχημα. Ο Πετρόπουλος ήξερε ότι είχε σχέση με το ατύχημα του αδερφού του? Δεν είχα σχέση. Και να είχα σχέση. Δεν υπήρχε τρόπος να το μάθει. Αν πάντως είχες και το έμαθε, όλο αυτό είναι για εκδίκηση. Δεν υπήρχε τρόπος να το μάθει. Τον έχεις δει ποτέ? Ποιος είναι? Δεν τον έχεις δει στο χωριό. Τι τρέχει με αυτόν? Θυμάσαι που σου είπα κάποτε ότι όποιος σκότωσε την αδερφή σου είναι ο ίδιος που σκότωσε το γιο μου? Η αδερφή σου είναι ζωντανή. Κάποιος την κρατάει, αλλά είναι ζωντανή. Ο γιος μου είναι θαμμένος 2 μέτρα κάτω από τη γη. Αυτός είναι. Αν είχε κάποια σχέση με τον Πετρόπουλο, οποιαδήποτε, θέλω να το μάθω. Δεν το είχα δει το παλικάρι. Εμένα με συμφέρει να σου πω ότι τον είχα δει με τον Πετρόπουλο. Για να τον κυνηγήσεις κι εσύ. Δεν τον είχα δει όμως.
Θα το θυμόσουν. Αν τον είχα δει, θα το θυμόμουν. Βρήκα τα ονόματα αυτών που αγόρασαν την κάμερα πριν την ανάκληση, στην Αθήνα. Μια γυναίκα και τρεις άντρες. Η γυναίκα ζει εδώ και χρόνια στο εξωτερικό. Από τους άντρες, ο πρώτος έχει πεθάνει. Τα πράγματα του πού είναι? Επικοινώνησα, τα έχουν πετάξει όλα. Okay. Ο δεύτερος είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία. Την κάμερα την έχει πια και τη χρησιμοποιεί ο εγγονός του. Ο εγγονός πόσο χρονών είναι τώρα? Έφηβος, γυμνάσιο. Μάλιστα. Και ο τελευταίος? Τελευταίος είναι 40 χρονών και τον έψαξα. Έχει φάκελο σε εμάς. Ξεκινάει με κάτι ψηλά, διατάρα ξεκινήσει ησυχία, αντίσταση κατά τη αρχή κτλ. Αλλά μετά βρήκα μια καταγγελία για απόπειρα βιασμού. Η κοπέλα την απέσυρε βέβαια μετά από λίγο. Αυτό πότε? 7 χρόνια πριν. Ωραία. Μαθαίνει διεύθυνση και ό,τι άλλα στοιχεία έχει και μου το λες, εντάξει. Μπράβο.
Κάνε μου μια αγκαλιά. Την έχω ανάγκη. Η Αντίγονη πώς είναι? Είναι καλά? Ναι, σχεδόν. Θα επανέλθει. Έπρεπε να συμβεί και αυτό τώρα. Να τη βρω έτσι. Κωνσταντίνος? Πώς να είναι. Είχαν τσακωθεί άσχημα. Και μετά αυτό. Το είδα το βίντεο. Ναι, όλοι το είδανε. Όλοι το βλέπουν, αλλά κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτή η γυναίκα, ό,τι και να κάνει, μας πληγώνει. Μας εξουθενώνει. Συγγνώμη, ρε εσύ, συμβαίνει όλο αυτό με την Άννα. Κι εγώ κάθομαι και σου λέω για την Αντιγόνη. Συγγνώμη, αλλά είμαι κι εγώ εξαντλημένη. Το ένα μετά το άλλο. Μην ζητάς συγγνώμη. Είμαστε και δύο διαλυμένοι, αλλά είμαστε μαζί. Ξέρεις τι θα ήθελα? Να κοιμηθούμε και να ξυπνήσουν όταν θα έχουν τελειώσει όλα. Τώρα που έσπασε ο πάγος, τώρα που όλοι μας πνιγόμαστε στα παγωμένα νερά, τώρα θα μιλήσω σε σένα. Γιατί αυτό το κείμενο το γράφω μόνο για σένα. Ξέρω ότι με ακούς. Μπορεί τα λόγια μου να μην σε σταματήσουν. Στο κάτω-κάτω αυτό είναι. Λόγια. Αλλά εγώ θα στα πω. Πρέπει να στα πω. Πρέπει να ακουστούν. Έχεις πάρει μια μητέρα τριών παιδιών και την κρατάς. Στέλνεις βίντεο στους δικούς της να τη βλέπουν. Να βλέπουν πώς την έχεις. Δεν λες καν τι θέλεις. Αν θέλεις κάτι. Παίζεις το παιχνίδι σου χωρίς να σε νοιάζουν οι ζωές των άλλων. Είσαι ένας δειλός που κρύβεται. Που δεν πρόκειται να κερδίσει. Στο λέω από τώρα εγώ. Δεν πρόκειται. Δεν θα σε αφήσουν. Ούτε η αστυνομία, ούτε εγώ, ούτε κανείς. Προσπαθώ να φανταστώ ποιος είσαι. Πώς είσαι. Τι άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνεις εσύ. Δεν μπορώ. Νομίζω ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχει τίποτα να χάσει. Που δεν του έχει απομείνει τίποτα. Που δεν έχει να πιστεύει σε τίποτα παρά μόνο στα ψέματα που λέει ο ίδιος στον εαυτό του. Ψέματα που δεν θα τον οδηγήσουν πουθενά. Γιατί η μόνη αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να εξουσιάσεις κανέναν. Ούτε την Άννα επειδή την κρατάς, ούτε εμάς με τα παιχνίδια που παίζεις. Είναι καλά? Έμαθα για την Αντιγόνη. Είναι καλά? Γιατί? Τα αποτελέσματά σας είναι έτοιμα. Κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Δεν γεννηθήκαμε για να μας εξουσιάζουν. Για να είμαστε πιόνια σε χέρια άλλων. Έλα, μην ξεχνάμε να τελειώνουμε.
Πόσες φορές κάποιος έχει πάει να παίξει το Θεό σε ζωές άλλων, έχει το πιο άσχημο τέλος. Κι εσύ αυτό θα έχεις. Τι λέει? Είμαστε αδέρφια. Δεν στα λέω όλα αυτά για να σε προειδοποιήσω. Στα λέω για να τα ξέρεις. Δεν σε φοβόμαστε. Δεν μπορείς να μας κάνεις τίποτα. Θα χάσεις το παιχνίδι που εσύ ο ίδιος έφτιαξες. Εσύ δεν θα σημαίνεις τίποτα. Αστυνομία! Σύντομα θα χαθείς και όλα θα τελειώσουν. Βρήκα αυτό που σου αφήνει τα σημειώματα. Τι? Τον παρακολουθώ να δω που πάει. Όχι, Νίκο, είναι επικίνδυνο αυτό. Θα ήθελα να παραδώσω το υπηρεσιακό σου όπλο για εξέταση. Σήμερα. Εσύ, Κωνσταντίνε, για μια φορά προσπάθησε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Σταμάτα να χώνεις το κεφάλι σου στην άμμο. Τι κάνω? Τόσο καιρό δεν βοήθησε τίποτα και κανέναν. Τώρα τα κρύβεις όλα κατά το χαλάκι. Δες για μια φορά την αλήθεια. Πού είναι το όπλο? Πού να ξέρω. Εδώ ήταν, πού είναι το όπλο? Πες μου, σε παρακαλώ, είναι σοβαρό, δεν καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Είναι πολύ σοβαρό, πού έβαλες το όπλο? Καταλαβαίνεις πώς θα αλλάξει η ζωή μας. Τόσα χρόνια εσύ ζεις στη σκιά του Κωνσταντίνου και έχω πάντα μπροστά μου την Ηλέκτρα και την τέλεια ζωή της. Αλλά τώρα όλα αλλάζουν. Όλα. Δεν συγχώρεσες. Το θυμό, την προδοσία τα έθαψες. Να περιμένεις τη στιγμή που θα ξεπηδήσουν από μέσα σου. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Τι, να γίνω σαν εσένα, να μην συγχωρώ κανέναν? Αν συνεχίσεις να μη σέβεσαι τον εαυτό σου, τότε θα γίνεις σαν και εμένα. Τη γιαγιά δεν μπορείς να τη συγχωρήσεις. Τη μαμά την έχεις απομακρύνει τελείως, το τέλειωσες. Με το Γεράσιμο όλη την ώρα μαλώνεται. Έχεις απομακρυνθεί από όλους, μπαμπά. Θα μείνεις μόνος σου στο τέλος. Μ' αγάπης, το λέω. Είμαι μόνος μου, δεν θα μείνω. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αθανασιάδη. Εσύ πήγαινε σπίτι. Μπαμπά, όχι. Έκανες αυτό που ήταν να κάνεις. Τώρα θα αναλάβω εγώ.